Στις 29 Μαΐου του 1453, η πόλης Εάλο. Η Κωνσταντινούπολη θα περνούσε πλέον στα χέρια των Οθωμανών. Σύταν αγνώθη, σύταν ακλαίγη, σύταν ακρούει την κάρδιαν. Να ηλί εμάς, να βάει εμάς, η Ρωμανία πάρθεν. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης, της πόλης που για αιώνες όλοι ήθελαν να κατακτήσουν, δεν ήταν κάτι που ήρθε ξαφνικά, ούτε έγινε μέσα σε μία μέρα. Όταν ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος μετά τη στέψη του στον Μιστρά φτάνει στην πόλη ως αυτοκράτορας τον Μάρτιο του 1449, την βρίσκει πολιορκημένη, παρικμασμένη και πάμφτωχη, σχεδόν καθημαγμένη. Για τα επόμενα 4 χρόνια θα προσπαθεί να κάνει συμμαχίες και να συνάψει συμφωνίες που θα τόνωναν την ασθενική οικονομία και θα ενίσχυαν την ανύπαρκτη στρατιωτική άμυνα της βασιλεύουσας. Θα προσπαθήσει μάταια να συμφιλειώσει τους χριστιανούς που πιστεύουν στην ένωση της Καθολικής με την Ορθόδοξη Εκκλησία και τους άλλους χριστιανούς που προτιμούν τον Οθωμανικό από τον Ρωμαιοκαθολικό ζυγό. Θα προσπαθήσει με λίγα λόγια, επί 4 και πλέον χρόνια και μέχρι την ίστατη ρανίδα του αίματός του, καθώς λένε οι πηγές, θα προσπαθήσει να αντιπαλέψει τον ισχυρότερο και σχεδόν πάντα ανίκητο εντός των τυχών εχθρό, τον διχασμό. Το μεγάλο κακό έχει ξεκινήσει 250 χρόνια πριν, το 1204. Η πρώτη άλωση της πόλης από τους Σταυροφόρους θα φέρει τη βαρβαρότητα και την οικονομική εξαθλίωση των κατοίκων των Ορθόδοξων περιοχών που πλέον διοικούνται από τους Ενετούς και τους Γενουάτες. Οι θρησκευτικές έρηδες ανθίζουν, οι εμφύλιες διαμάχες πληθαίνουν, η φεουδαρχία καλά κρατεί και τα χρόνια που περνούν βρίσκουν την πόλη των πόλεων ένα φάντασμα του εαυτού της. Όταν ξημέρωσε η πρώτη μέρα του 1453, η ιστορία είχε ήδη αποφασίσει ότι σε λίγους μήνες ο Μωάμεθο δεύτερος θα γινόταν πορθητής, ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος θα γινόταν θρύλος, σχεδόν όλοι οι κάτοικοι της Κωνσταντινούπολης θα έβρισκαν τον θάνατο ή την ταπείνωση και τη σκλαβιά και η Βυζαντινή λεγόμενη αυτοκρατορία θα έδινε τη θέση της στην Οθωμανική. Πήραν την πόλη, πήρανε μωρέ πήραν της άλλο ο νίκη πήραν κι η τι. Πήραν κι την Αγιά Σοφιά. Η πολιορκία της Κωνσταντινούπολης από τον Μωάμεθ τον Δεύτερο ήταν λυσαλέα. Η προετοιμασία της πολιορκίας κράτησε περί τα 2 χρόνια. Όταν ο Μωάμεθ αποφάσισε να κατακτήσει την πόλη, το ημερολόγιο έδειχνε 1451. Επί 2 ολόκληρα χρόνια οργάνωνε το στράτευμα, έφτιαχνε τον στόλο, έχτιζε φρούρια, πλήρωνε μηχανικούς και πολέμαρχους. Απέκτησε το μεγαλύτερο κανόνι της εποχής, τον πλήρη έλεγχο στο Βόσπορο, κατέκτησε όλα τα προάστια ώστε να αποκόψει τον ανεφοδιασμό και από την ξηρά, εγκατέστησε περί τις 150.000 στρατιώτες έξω από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης και ξεκίνησε. Όταν διαπίστωσε ότι για να πολιορκήσει την πόλη ήταν απαραίτητο να αποκτήσει τον έλεγχο και στον Κεράτιο κόλπο, δεν δίστασε να φτιάξει δρόμο αυθημερών και να σύρει 70 πλοία στη στεριά, με τη μέθοδο της δίωλκου των αρχαίων Ελλήνων, για να καταλήξουν τα πλοία του στην πίσω πλευρά του Γαλατά και βέβαια στον Κεράτιο. Τώρα είχε περικυκλώσει τη βασιλεύουσα από παντού. Ήταν 6 Απριλίου όταν ζήτησε από τον αυτοκράτορα να παραδώσει την Κωνσταντινούπολη με τη δέσμευση ότι δεν θα πείραζε τη ζωή και την περιουσία των κατοίκων και ότι θα επέτρεπε στον Κωνσταντίνο να γυρίσει στον Μιστρά. Η απάντηση, λένε οι πηγές, δόθηκε σύσσωμα και ήταν αρνητική. Επί 24 ημέρες βομβάρδιζε τα τείχη της Κωνσταντινούπολης, τείχη τριπλά που θεωρούνταν επίτευγμα αμυντικής θωράκισης καθώς είχαν πάνω από 6 χιλιόμετρα μήκος και από 7 έως 27 μέτρα ύψος. Επί 24 ημέρες ο Μωάμεθο Δεύτερος πολιορκούσε την Κωνσταντινούπολη με όλους τους θεμητούς και τους αθέμητους τρόπους.
Όταν ξημέρωσε η 29η Μαΐου του 1453, όλοι πια ήξεραν τι θα ακολουθούσε. Ακούσαμε τη Λιδία Κονιόρδου από την παράσταση «Και με φως και με θάνατο να καταπαύστος» που παρουσιάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σε σκηνοθεσία Κώστα Γαβρά τον Ιούνιο του 1994.